με τον προπολογισμό και ακούμε αντιδημάρχους της Δημοτικής Αρχής, ακούσαμε τον κ. Καλιάρη να σημειώνουν ότι υπάρχει μια λειτουργία στο Δήμο, ακόμη και ότι υπάρχει κίνδυνος διοργάνωσης από κρέας, επειδή επί της δικής σας θητείας δεν ψηφίστηκε ο προπολογισμός. Καταρχήν πρέπει να ενημερώσουμε τους αντιδημάρχους και θα τους ενημερώσουμε δια των μέσων, αν δεν θέλουν είτε στην Δημοτική Επιτροπή είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου και δεν πήγε Δημοτικό Συμβούλιο, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Δεκεμβρίου, γιατί δεν υπήρχε η γνώμη του παρατηρητήριου. Μια δουλειά που γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία και όχι από την Δημοτική Επιτροπή ή από το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί δύο από τις σημαντικές επιλογές που αφορούν την οργάνωση αποκριάς, δηλαδή των στήσιμων των οτάδων και ο καλλιτέχνης ο οποίος επιμελείται και κατασκευάζει τα άρματα, και για τις δυο αυτές υπηρεσίες υπάρχουν συμβάσεις με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και δεδομένου ότι σήμερα δεν υφίσταται, υπάρχουν συμβάσεις με τον Δήμο Κοζάνης. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το επιπλέον έγινε κρούση και ενημέρωση πριν την πρωτοχρονιά από πέρυσι. Δεδομένου ήταν ότι από τα μέσα Οκτώβρη ήταν γνωστό ποια θα ήταν Δημοτική Αρχή. Έγινε κρούση αν πρέπει να γίνουν και κάποιες συνεννοήσεις σε σχέση με τους μουσικούς. Και υπόθηκε στον πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού, τον κύριο Μάρα, το ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, αυτά που απομένουν για τις απόκριες είναι όπως ξέρετε οι προμήθειες κρασιού και κυχιών. Μια διαδικασία, μια προμήθεια η οποία παίρνει πολύ λίγο χρόνο για να υλοποιηθεί και δεδομένου το ότι φέτος οι αποκριές είναι αρκετά μακριά, γιατί θυμίζω ότι η Πρωτομαγιά πέφτει μεγάλη εβδομάδα, είναι προφανές ότι υπάρχει υπεραρκετός χρόνος για να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Για την υπόλοιπη λειτουργία του Δήμου όμως την έβρισκε με μία ψήφιση του προπολογισμού. Και αν είχατε ενημερώσει τις συναντήσεις που κάνατε με την παράταξη Κοκαλιά, τι κάνατε, δεν κάνατε δύο-τρεις συναντήσεις. Εγώ έκανα μία συνάντηση με τον Γιάννη Κοκαλιάρη, με τον Δήμαρχο. Ναι, συνεργάτησα. Από εκεί και πέρα, όπως και με την Οικονομική Υπηρεσία, υπήρχαν συχνές συνεργασίες και βοηθές και ήταν γνωστή η όλη πορεία πώς θα εξελίσσεται δηλαδή, σε κάθε περίπτωση. Μόνο και μόνο το ότι σήμερα έχουμε συνεδρίαση, είχαμε συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής το πρωί για τον προϋπολογισμό ξανά, μια διαδικασία που μπορούσε να γίνει και την προηγούμενη Δευτέρα. Σημαίνει το ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση και τόσο πολλά προβλήματα. Ευχαριστούμε.